Πλημμύρισε από κόσμο το κέντρο του Ηρακλείου, όπου σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από πολυκαταστήματα. Με το καλημέρα σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές έξω από τα καταστήματα εδώ στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, καθώς ο καλός καιρός ευνόησε τις αγορές. Τι θα αγοράσετε? Θα δούμε. Ό,τι βρούμε σε προσφορά. Έχετε δει πρώτα τι θα αγοράσετε από το διαδίκτυο? Όχι. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Πάντως πρέπει σήμερα να έχετε υπομονή, έτσι δεν είναι, για τις αγορές σας? Προφανώς όλοι πρέπει να έχουμε υπομονή. Οικονομική κρίση. Πού τη βλέπετε εσείς καμία οικονομική κρίση να υπάρχει? Καταρχάς από εκεί. Δεύτερον, ουρές, αποστάσεις. Πού, χαμός. Δηλαδή δουλευόμαστε μεταξύ μας. Ο Έλληνας δεν παλεύεται με τίποτα. Εσείς αγορές θα κάνετε? Όχι. Όχι, γιατί έχω άλλες προτεραιότητες. Οικονομικές. Και σήμερα η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου ήταν αυξημένη. Με τους καταναλωτές να οπλίζονται με υπομονή, καθώς ο χρόνος αναμονής ξεπερνούσε ακόμη και τη μία μισή ώρα. Είχα μία ώρα. Μία ώρα? Ναι. Πόσο ακόμα πιστεύετε θα περιμένετε μέχρι να μπείτε? Κάνα 20 λεπτό. Και μέσα στο κατάστημα πόση ώρα θα έχετε στη διάθεσή σας? Μισή ώρα περίπου, ναι. Μια ώρα περίπου. Ωραία μέρα σήμερα, είναι ό,τι καλύτερο. Να ξεσκάσουν και τα παιδιά λίγο, να βγουν έξω. Έτσι και πιστεύω ότι και από την 1η Φεβρουαρίου που θα ανοίξουν τα σχολεία θα είναι καλύτερο για όλους και να πάνε και τα πράγματα καλύτερα. Το χρειαζόμαστε όλοι. Βλέπετε όμως ότι επικρατούν και εικόνες συνωστισμού. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήταν αναμενόμενο. Το θέμα είναι ότι από ό,τι παρατηρώ όλοι φοράνε τη μάσκα, κρατάνε κάποιες αποστάσεις ασφαλείας. Έχουμε μισή ώρα. Και πόση ώρα ακόμα εκτιμάτε θα περιμένετε? Μία ώρα περίπου. Τι θα αγοράσετε? Ρούχα για τα παιδιά. Οι καταναλωτές φορούσαν μάσκες και έκαναν τα ψώνια τους με φόντο τον καλό καιρό. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποστάσεις μεταξύ των καταναλωτών έξω από τα καταστήματα δεν τηρούνταν. Αυτό που αντιλαμβάνουμε δεν είναι καλό για όλους μας. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Κάθε μέρα δουλεύουμε και σήμερα έξω να απολαύσουμε τον ήλιο και τον καθαρό αέρα. Αγορές θα κάνετε? Θα κάνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Βλέπετε τις ουρές που επικρατούν σε αρκετά καταστήματα απ' έξω? Τι λέτε για αυτές τις ουρές? Ουρές πρέπει να τις συνηθίσουμε μάλλον. Δεν μου αρέσει, αλλά αναγκαστικά. Δεν έχουμε τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Ο κόσμος βγαίνει τώρα κάθε μέρα, όλοι έξω. Ό,τι ώρα και να βγεις είναι πάντα γεμάτο. Αγορές. Έκανα πριν. Και πόση ώρα στην ουρά? Έκανα 50 λεπτά σίγουρα. Πιο γρήγορα δεν γίνεται. Λαχταρούσε ο κόσμος να βγει λίγο. Εντάξει, όλα καλά. Οι αποστάσεις? Νομίζω οι περισσότεροι προσέχουν. Πάντως, οι εικόνες συνωστισμού έξω από καταστήματα που παρατηρούνται σε μεγάλες πόλεις της χώρας μας προκαλούν ανησυχία τόσο στους πολίτες όσο και στους επιστήμονες, οι οποίοι σημειώνουν ότι η αύξηση της κινητικότητας αυξάνει την πιθανότητα της αύξησης των κρουσμάτων. Στα περισσότερα, ο κόσμος προσέχει. Εντάξει, αυτά τα μεγάλα τα πολυκαταστήματα, συνήθως βλέπεις τις ουρές εκεί. Και εκμεταλλεύεται και τις εκτόσεις, όχι μόνο το καλό καιρό σήμερα για κάνει τις αγορές. Βέβαια, ναι, ναι. Πιστεύω ότι είναι καλές γιατί 70% βλέπω στα περισσότερα, οπότε είναι καλές. Οπότε θα έρθετε κάποια άλλη στιγμή να ψωνίσετε? Ναι. Όταν δεν θα έχει πολλές μεγάλες ουρές δηλαδή. Ακριβώς. Κυρίως σε καταστήματα ένδυσης υπήρξε μεγάλη αγοραστική κίνηση, ενώ άλλοι συνδύασαν βόλτα με έρευνα αγοράς στα καταστήματα με φόντο και τις χειμερινές εκτόσεις.